Γεια σας. Θα δείξουμε εδώ πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα animation, stop motion animation, με τη χρήση του προγράμματος Movie Maker. Προϋπόθεση είναι να έχουμε εισάγει ήδη τις φωτογραφίες στον υπολογιστή μας σε κάποιο φάκελο. Οπότε θα πάμε εδώ, στην κεντρική καρτέλα, προσθήκη βίντεο και φωτογραφιών. Θα επιλέξουμε τις φωτογραφίες που θέλουμε, Ctrl A, και θα πατήσουμε άνοιγμα. Οι φωτογραφίες έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμά μας σε μια διαδοχική σειρά, μια χρονογραμμή, το timeline. Εδώ αριστερά υπάρχει μια προεπισκόπηση στην οποία μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ταινία μας. Ξέρουμε πως για να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση της κίνησης στο animation θα πρέπει η διαδοχή των εικόνων να γίνεται πολύ γρήγορα. Αν αυτό δεν συμβαίνει, όπως εδώ παρακολουθούμε, θα πρέπει να πάμε εμείς να ορίσουμε το χρόνο. Θα επιλέξουμε λοιπόν πάλι τις φωτογραφίες μας και θα πάμε εδώ στην καρτέλα επεξεργασία, όπου μπορούμε να δούμε πως υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να ρυθμίσουμε το χρόνο προβολής διάρκειας της κάθε φωτογραφίας. Υπάρχουν εδώ κάποιες τιμές που μπορούμε να βάλουμε, αλλά δεν είναι κατάλληλες για αυτό που θέλουμε να κάνουμε, οπότε θα ορίσουμε εμείς το χρόνο σε 0,1, θα πατήσουμε Enter και θα ελέγξουμε εδώ το αποτέλεσμα. Νομίζω πως το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Η ταινία μας έχει δημιουργηθεί, οπότε μένει να την αποθηκεύσουμε. Θα πάμε εδώ. Θα επιλέξουμε αποθήκευση ταινίας. Εδώ μας δίνει κάποιες δυνατότητες, εγγραφή σε DVD, να αποσταλεί με email. Θα επιλέξουμε να την αποθηκεύσουμε στον υπολογιστή μας. Θα επιλέξουμε κάποιο φάκελο. Θα δώσουμε ένα όνομα. Πατήσουμε αποθήκευση. Και η ταινία έχει εξαχθεί. Εδώ μπορούμε να τη δούμε, αναπαραγωγή. Θα επανέλθουμε σε επόμενο βίντεο με οδηγίες για το πώς μπορούμε να βάλουμε τίτλους ή εφέ στην ταινία μας.